Εικόνα σοκ στην πρώτη σερών. Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Τσέσνα έχει καρφωθεί πάνω σε σπίτι και κατάστημα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Μας πήραν τηλέφωνο και ήρθαμε. Η μητέρα μου ήταν στο σπίτι, εγώ ήμουν στη δουλειά μου. Ήρθαμε να δούμε τι έγινε. Αυτό. Πάλι καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής του μονοκινητηρίου είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν άλλοι τραυματίες. Άκουσε το θόρυβο και τρέξαμε να βοηθήσουμε. Τι να σας πω, εγώ όταν πήγα το παιδί ήταν κάτω στο δρόμο και δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Ήταν μαζί μου και ένας άλλος κύριος, ένας γιατρός, δεν τον ξέρω ποιος είναι. Ήταν τραυματισμένο, ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του. Ο Σκάι βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, δίνοντας άμεση εικόνα του συμβάντος. Βρισκόμαστε εδώ στην πρώτη Σερό να σας δείξουμε έτσι την πρώτη εικόνα. Βλέπετε το αεροσκάφος, το οποίο έχει πέσει με την κοιλιά επάνω στο κατάστημα. Και στο σπίτι στο οποίο βλέπετε, είναι κατεστραμμένο το μπροστινό μέρος του μονοκινητήριου Τσέσνα. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε 9:25 το πρωί, όταν ένα του φτερό βρήκε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα ο χειριστής του να μην μπορέσει να του δώσει ύψος. Κάποια στιγμή είδα στον ουρανό, ας το πω της πρώτης, το μονοκινητήριο αεροπλάνο να κάνει επικίνδυνους λιγμούς. Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ έγινε χρήση αφρού από την πυροσβεστική υπονοφόβο εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς στο έδαφος είχαν πέσει καύσιμα. Το εκπαιδευτικό μονοκινητήριο ανήκει στην πολιτική αεροπορία και είχε απογειωθεί από την Αλεξανδρούπολη. Τα ακριβή αίτια της πτώσης θα γίνουν γνωστά μετά τη διενέργεια ελέγχου στο αεροσκάφος, αλλά και από την κατάθεση που θα δώσει ο χειριστής του. Λοιπόν, σύνδεση με την πρώτη Σερών και τον Παύλο Σαρόλγου για να μας μεταφέρεις, Παύλο, όλα τα νεότερα γύρω από το αεροπορικό ατύχημα. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η περιγραφή και μόνο του ατυχήματος τρομάζει. Το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή πάνω σε σπίτι. Καλό μεσημέρι. Στην κυριολεξία, μέσα στην καρδιά του χωριού. Και τώρα θα φύγω εγώ, βέβαια, από μπροστά από την κάμερα για να δείτε την εικόνα, διότι συνεχίζουν οι πυροσβέστες να ρίχνουν στα φτερά εκεί όπου είναι οι δεξαμενές καυσίμου, να ρίχνουν νερό. Στην κυριολεξία, Μάρκο, Άγιο είχε ο 19χρονος χειριστής του μονοκινητήριου αεροσκάφους, όπως και οι κάτοικοι της πρώτης Σερών, που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο συνέβη. Ο χειριστής, να σας πω, ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Σερών με κατάγματα και θραστικά τραύματα στο πρόσωπο και αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο. Σηκώθηκε από Αλεξανδρούπολη το πρωί και εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση όταν λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησε η πτώση του αεροσκάφους, αφού νωρίτερα έκανε τουλάχιστον, όπως λένε οι κάτοικοι, 5 με 6 γύρους πάνω από το χωριό. Και έπεσε πάνω στον πλάτανο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, που ανέκοψε μάλιστα την ταχύτητα του αεροσκάφους και με τη μύτη και την κοιλιά προσγειώθηκε πάνω στο οίκημα, στο οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες. Ο χειριστής βρέθηκε έξω από την καμπίνα στο πεζοδρόμιο και αμέσως οι κάτοικοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Είχε τις αισθήσεις του, όπως μας έχουν πει, και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Πριν φτάσει βέβαια εδώ το ασθενοφόρο, μεταξύ του χωριού πήγε στο νοσοκομείο των Σερών. Η πυροσβεστική, όταν έφτασε εδώ, άμεσα απέκλεισε την περιοχή, ρίχνοντας αφρό για να μην εκδηλωθεί πυρκαγιά από την διαρροή καυσίμων. Είναι εικόνες με τη μεταφορά του τραυματία πιλότου. Μας περιγράφεις. Την ώρα που τον μεταφέρουν, την ώρα που τον βάζουν οι κάτοικοι μέσα στο ταξί για να τον μεταφέρουν. Και όπως λένε οι ίδιοι κάτοικοι, από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα, καθώς υπάρχουν καφενεία, υπάρχουν καταστήματα εδώ τριγύρω. Και μάλιστα το καφενείο στο οποίο προσγειώθηκε το μονοκινητήριο αεροσκάφος, σήμερα δεν ήταν ανοιχτό. Δευτέρα οι ιδιοκτήτες έχουν ρεπό. Φανταστείτε τι θα γινόταν εκείνη τη στιγμή. Διότι έγινε πρωινή ώρα, έγινε λίγο μετά τις 9:25, όπως μας έχουν πει, και εκείνη την ώρα σιγά σιγά είχε αρχίσει να κυκλοφορεί ο κόσμος εδώ στην πρώτη των Σερών. Και τα καφενεία, όπως καταλαβαίνετε, γεμίζουν κόσμο, Παύλο, και η εικόνα βγαίνουν για να κάνουν και τα ψώνια τους. Το γεγονός από μόνο του συγκλονίζει. Βλέπουμε το τσακισμένο αεροσκάφος πάνω στο κτίριο. Άγιο είχαν οι κάτοικοι της περιοχής, που σοκαρισμένοι βλέπουν το μέγεθος της καταστροφής. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το σημείο πραγματικά. Ήρθε το μονοκινητήριο, αφού μας έχουν πει οι κάτοικοι, το ότι έκανε περίπου 5 με 6 γύρους πάνω από την περιοχή. Άρχισε να χάνει ύψος, δεν ξέρουμε ακόμη, είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια που έχασε ύψος το μονοκινητήριο αεροσκάφος. Βρήκε ακριβώς επάνω στον πλάτανο. Κάτω από τον πλάτανο υπάρχει και περίπτερο, υπάρχει και καφενείο, υπάρχει και άλλο κατάστημα. Βρήκε στον πλάτανο
Το γύρισε, ανέκοψε την ταχύτητά του και ήρθε με το ρίγχος και με την κοιλιά και καρφώθηκε. Μπορείτε να το δείτε τώρα στα πλάνα που σας δείχνει ο Στέργιος ο Τσιφούτης, πώς έχει τσακίσει το ρίγχος, η μύτη του αεροσκάφους και η καμπίνα όπου βρισκόταν ο 19χρονος χειριστής που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση. Και όπως βρήκε ακριβώς πάνω στο οίκημα, ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα από αυτούς που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Και βρέθηκε ο χειριστής κάτω στο πεζοδρόμιο. Ακούγοντας τον κρότο, οι κάτοικοι έσπευσαν αμέσως να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες και όπως είδαμε και στα πλάνα, μεταφέρθηκε μεταξύ στο νοσοκομείο των Σερών. Πρωτόγνωρες αυτές οι εικόνες. Ευχαριστούμε, Παύλο.